Βιάζει μεγάλη ποδοσφαιρική Τετάρτη για το πέσιμο της αυλίας οριστικά αυτής της περίοδου. Μέγα στερικός κυπέλου Απόλλων Ομόνια σε ένα κατάμεστο τσίριο. Πώς έχει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Φανουρί. Καλό μεσημέρι, Χριστόγειο, καλή εβδομάδα σας και στους φιλοακροατές. Κάνα 48 ώρες κάτι πριν από τον τελικό. Πώς είναι τα πράγματα στον Απόλλωνα? Πάρα πολύ ήρεμα και πολύ φυσιολογικά. Υπάρχουν δύο ακόμη προπονήσεις να προετοιμαστούμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα της Τετάρτης. Το ιατρικό σας δελτίο, τι λέει? Γιατί υπήρχαν κάποιες αποχωρήσεις, κάποια ερωτήματα, δεν ξέρω σήμερα τι έφερε η μέρα. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρη εικόνα θέλει θα έχουμε μετά το πέρας της σημερινής προπόνησης στο Τσίριο. Θα δούμε εκεί κατά πόσον κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Λούκα, ο Σλάτσι, ο Χωρίσιο θα είναι σε θέση να βοηθούν την ομάδα στον αγώνα της Τετάρτης. Πώς αλήθεια περιμένετε το μεγάλο ντερπί αυτό? Είναι από τα ντερπί τα ισορροπημένα? Ναι. Έτσι το φαντάζομαι. Πώς το περιμένετε εσείς? Έτσι, ένα παιχνίδι 50-50 και οι δύο ομάδες έχουν το άγχος της διάκρισης και η Ομόνια είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Απέχει αρκετά χρόνια από τίτλους και εμείς εδώ και 3 χρόνια δεν έχουμε πάρει κάτι. Όπως είπα και τις προηγούμενες τοποθετήσεις μου, είναι ένα παιχνίδι κομμένο ραμμένο στη μέση, χωρίς προγνωστικά. Χωρίς τον παράγοντα έδρα να δίνει οποιοδήποτε προβάδισμα στον Απόλλωνα, λόγω και της φύσης του γηπέδου. Και επαναλαμβάνω, αυτός που θα βρεθεί στη μέρα του θα κάνει τα λιγότερα λάθη και θα επιδείξει συγκέντρωση και πάθος, θα πάρει το τρόπο. Είσαστε και από τις ομάδες που συνολικά έχετε μαζέψει μέχρι τώρα 21 τρόπια, 14 Ομόνια, 7 εσείς. Έχετε καλή γενικά και εσείς και η Ομόνια καλά ποσοστά, δηλαδή επιτυχία σε τελικών, και έχει και αυτό το δικό του το στοιχείο, το ενδιαφέρον, το στατιστικό. Εντάξει, επαναλαμβάνω, οι στατιστικές και οι αριθμοί είναι για τους φίλους των ομάδων και τους συναδέλφους. Είναι ένα παιχνίδι ξέχωρο, 90 λεπτά. Απαλλαγμένοι και οι δύο ομάδες, απαλλαγμένες από το άγχος της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και επαναλαμβάνω, προμηνείται ένα αμφίρογο ντέρπι, όπως παρουσιάζονται πάντα ντέρπι ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ομόνια, γιατί δεν είναι τόσο δεύτερος έδρας. Και επαναλαμβάνω, εύχομαι να είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Σωστό. Και να είναι απαρχή για την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Βεβαίως, αυτό έχει τεράστια σημασία. Απλά ένα επιθετικό ερώτημα: η έκφαση του τελικού θα παίξει κάποιο ρόλο στην επόμενη μέρα και σε ό,τι αφορά στα του προγραμματισμού ή όχι? Όχι, ξεκάθαρα όχι. Μάλιστα, αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ, Φανούρη. Μας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα να έχεις.